Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε, Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021, έχουμε στην παρέα μας μια κλεχτή καλεσμένη, η οποία είναι εδώ και με φωνή αλλά και με οπτική παρουσία. Αμήν, Μαριάννα μου, να είμαστε κοντά σύντομα και με απτική παρουσία. Η αγαπημένη μου φίλη και δικιά σας, ψυχολόγος, μέλος του καναλιού μας, αγαπημένη μας όλων, η Μαριάννα Ημιτά, θα μας μιλήσει απόψε για ένα πολύ κέριο θέμα, το άγγιγμα στη ψυχολογία. Μαριάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέκλα. Είναι ιδιαίτερη τιμή πραγματικά και χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα με μια έτσι θεωρώ ξεχωριστή θεματολογία, όχι ότι άλλες δεν είναι, αλίμονο, αλλά αυτή η θεματολογία σημερινή αποτελεί και έτσι ένα άγγιγμα ψυχής. Χαιρετίζω όλους τους συνταξιδιώτες, όλους τους συνοδοιπόρους της κοινότητας, γιατί όλοι σε αυτή τη θέση βρισκόμαστε. Θέλω να πω πως η δική σου κοινότητα, το δικό σου κανάλι πραγματικά... Το δικό μας, Μαριάννα. Δικό μας, όλο μας. Το δικό μας, γιατί και εγώ δικό μου το αισθάνομαι πραγματικά. Το κανάλι μας λοιπόν αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική ζώνη ασφαλείας απέναντι στους ψυχικούς και συναισθηματικούς κραδασμούς, αυτούς τους πολύ έντονους τον τελευταίο καιρό, σε αυτή την δύσκολη κοινωνική συνθήκη που θα μπορούσα να την περιγράψω εγώ ως ακαθόριστη, ατελέσφορη, ατέρμονη, γιατί έχει μια διάρκεια και δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πότε θα βγούμε από το τούνελ. Έχουμε προθεσμίες που μας λένε, αλλά αυτές ξαφνικά οι προθεσμίες ακυρώνονται. Οπότε όλοι μας είμαστε σε έναν αβρασμό και μπορώ να αφουγκραστώ και σαν άνθρωπος πρώτα, αλλά και σαν ειδικός, όλες αυτές τις ιαχές του κόσμου και τις ιαχές της κοινότητάς μας βέβαια. Για σκοπούς ιστορικούς, επειδή είμαι σίγουρη ότι αυτό το βίντεο θα το παρακολουθήσουν άνθρωποι και μετά από 3 χρόνια και 4 και 10 χρόνια, λέμε ότι 17 Μαρτίου 2021 που μιλάμε σήμερα, είμαστε ακόμη εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Και ακόμη είμαστε σε lockdown, ακόμη έχουμε περιορισμούς κοινωνικούς κλπ. Γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτό το βίντεο θα μείνει και θα παίζει, Μαριάννα, και μετά. Το λέω. Νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι η θεματολογία του που θα κάνει. Θα το κάνει ναι. Επίκαιρο και διαχρονικό πάντοτε. Ναι. Και ειδικά τώρα που έτσι κι αλλιώς αυτό, σαν αποτύπωμα Θέκλα, το κομμάτι της καραντίνας που περνάμε, το κομμάτι της πανδημίας βασικά, θα αφήσει ένα αποτύπωμα και στο ατομικό, είναι σίγουρο όμως και στο συλλογικό μας ασυνείδητο. Η ασθένεια του COVID-19 και ο ιός SARS-CoV-2, οι οποίοι μας έχουν ταλαιπωρήσει και μας έχουν στην ουσία εσωκλήσει εδώ και ένα χρόνο, δεν θα αφήσουν πίσω μόνο νεκρούς από την ασθένεια, ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από την ασθένεια και ανθρώπους που έχει χαλάσει η υγεία τους από την νόση, από την ασθένεια αυτή, αλλά θα αφήσει σε όλους μας, ήδη έχει αφήσει σοβαρή ψυχική βαριά κληρονομιά, ένα συλλογικό κοινωνικό τραύμα θα έλεγα. Ναι, ακριβώς έτσι. Αυτό είναι και μάλιστα πάρα πολλοί επιστήμονες και νεογνωλόγοι, νευροεπιστήμονες, εξελικτικοί ψυχολόγοι, μιας και έκανα έτσι μια ενδελεχή έρευνα που έχει να κάνει και με την ανθρώπινη επαφή, αλλά και με το άγγιγμα, θα αποτυπωθεί, ήδη βλέπουμε τα πρώτα πρώιμα στοιχεία των μετατραυματικών αλλαγών στην ψυχολογία του ανθρώπου. Βλέπουμε δηλαδή, ήταν στην πρώτη πλευρά της καραντίνας, στην πρώτη εκδοχή της καραντίνας, ένα 30% που αυξήθηκαν οι διαταραχές του συναισθήματος, όπως είναι η μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή, οι αγχώδεις διαταραχές, οι κρίσεις πανικού, οι φοβίες, οι διατροφικές επίσης διαταραχές, πάρα πολύ έντονα, αλλά και οι εξαρτήσεις σε ένα τεράστιο ποσοστό. Αυτό το ποσοστό τώρα που έχει να κάνει με το δεύτερο κύμα της πανδημίας, το τρίτο lockdown ή τέταρτο στην Ελλάδα πια, έχουμε χάσει το μέτρημα. Χάσαμε το μέτρημα των lockdown που μας συμβαίνουν. Ένα χρόνο πριν ξεκινήσει όλος αυτός ο εφιάλτης. Ναι, ένα χρόνο πριν ακριβώς. Μέσα Μαρτίου του 20 και τώρα είμαστε στα μέσα Μαρτίου του 21. Οπότε καταλαβαίνουμε τι όση έχει αυτό, πόσο αρνητική όση έχει όλο αυτό και με τα τραυματικά ήδη έχουμε τους πρώτους ιονούς που μας κάνουν να βλέπουμε κάτι το οποίο θα είναι δύσκολα προσπελάσιμο για την ψυχή μας. Φυσικά θα χρειαστεί δουλειά, θα χρειαστεί ψυχοεκπαίδευση, κάτι
που είναι μοναδικό και το προσφέρεις εσύ στο κανάλι αυτό, αλλά και έχει να κάνει με την εξέλιξη την πνευματική κάθε ανθρώπου, είναι ευθύνη δική μας, ατομική μας ευθύνη, να έχουμε έγκυρη και επιστημονική γνώση. Και να κλείνουμε τα αυτιά μας στις ειρήνες, οι οποίες ουσιαστικά μας κάνουν να μεγαλώνει ένα κομμάτι μη φροντίδας, ενός πλαισίου μη φροντιστικού, μη κατάλληλου για εμάς. Η αφή, λοιπόν, θέλω να πω... Σήμερα θα μιλήσουμε για την... Πώς θα το ονομάσουμε, ψυχολογία της αφής? Φυσικά. Ότι τι τίτλο θες να βάλεις? Εγώ ήθελα να... Ο τίτλος έχει να κάνει με την... με άγγιγμα ζωής. Η αφή άγγιγμα της... ζωής. Έτσι, τον τίτλο που θες εσύ θα βάλουμε. Άγγιγμα ζωής. Άγγιγμα ζωής. Και μέσα στην παρένθεση αφή. Ναι. Η ανθρώπινη επαφή. Ανθρώπινη επαφή. Ανθρώπινη ΕΠ, παύλα, αφή. Ναι. Α, καλό. Πάρα πολύ καλό. Έλα. Έτσι κι αλλιώς η ετυμολογία της λέξης του αγγίγματος έχει να κάνει με το κομμάτι αγάν συναφάω, που σημαίνει τι? Ψηλαφώ, ψηλάφιση. Και ξεκινάω να πω ότι ουσιαστικά η αφή σχετίζεται με την απαρχή της ζωής μας, βρίσκεται κάτω ακριβώς από τον ορίζοντα θέκλα της συνείδησής μας, καθώς ήδη από την 7η εβδομάδα της κύησης στην εμβρυϊκή μας ζωή εγκαθιδρύεται η αφή. Και πώς συμβαίνει αυτό? Καθώς λοιπόν το αμνιακό υγρό στροβιλίζεται στη μήτρα, το εμβρυϊκό νευρικό σύστημα δίνει το σήμα στο εμβριάκι πως εμπεριέχεται σε ένα άλλο σώμα. Αυτό της μαμάς. Μαμά περιέκτης. Πόσο σημαντική είναι η λέξη περιέκτης για όλους μας. Πόσο σημαντική είναι η περίεξη που θα μας κρατήσει σε αυτό το δύσκολο, σε αυτό το ανυπέρβλητο πολλές φορές, στη συναισθηματική μας δυσφορία, σε αυτό το ακατανόητο που ζούμε. Ο περιέκτης, λοιπόν, έχει να κάνει με την υγεία, τόσο τη συναισθηματική, την κοινωνική, αλλά και τη σωματική μας υγεία. Η Διεθνής Ένωση Βρεφικού Μασάζ έκανε μια τεράστια έρευνα, στην οποία πήραν μέρος πάρα πολύ εξελικτικοί ψυχολόγοι, νεογνωλόγοι, αναπτυξιολόγοι και παιδοψυχίατροι. Μία, λοιπόν, τεράστια έρευνα που έγινε, μας δίνει, λοιπόν, αποτελέσματα με στατιστική σημαντικότητα, επιστημονικά επικυρωμένα, και λέει καθώς η μέλουσα μαμά κάνει κοιλιακές μαλάξεις, δηλαδή χαϊδεύει την κοιλίτσα της ενώ είναι έγκυος, ξαφνικά δημιουργείται ένα θαύμα αυτορύθμισης. Το έμβριο, ξαφνικά η θερμοκρασία του, η παλμή του, η αιμοσφαιρίνη στο αίμα του, η αιμογλοβίνη κατά τον αγγλικό όρο, δηλαδή το οξυγόνο στο αίμα του, αυτορυθμίζονται, έρχονται σε ισορροπία. Είναι κάτι, λοιπόν, το μοναδικό και είναι καταγεγραμμένο στις ρίζες μας. Γι' αυτό πάρα πολλοί νεογνωλόγοι λένε πως είμαστε προγραμματισμένοι εμείς οι άνθρωποι για αγκαλιές, για να αγκαλιάζουμε και να μας αγκαλιάζουν. Και γι' αυτό θα δούμε ότι στην διάρκεια της καραντίνας, από μια τεράστια έρευνα που έγινε από τη δόκτωρα Κατερίνα Φωτοπούλου, την ψυχίατρο και νευροεπιστήμονα, μας έρχεται από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και με πάρα πολλές μαρτυρίες από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό που βλέπουμε είναι πως η ανθρώπινη επαφή μας έχει στοιχήσει πολύ σημαντικά, έχουν πολύ σημαντικές ρογμές, πολύ σημαντικά ελλείμματα. Μάλιστα, 9 στους 10 ανθρώπους από μια πολύ μεγάλη γνωστή εταιρεία καλλιντικών, που δεν θα την πω για λόγους διαφήμισης, πολύ πρόσφατη μελέτη που έγινε μέσω του κορονοϊού, μας δίνει το αποτέλεσμα ότι πιστεύουν πως θα έκαναν τα πάντα για να αντισταθμίσουν αυτή την έλλειψη επαφής όταν θα έρθουμε πια σε κανονικές συνθήκες μετά κορονοϊού εποχής. Ένα στους 2 ανθρώπους αισθάνεται την μοναξιά, το συνέστημα της μοναξιάς ως κάτι φρικιαστικό, ως κάτι αποτρόπαιο για τον ίδιο τον ψυχισμό τους. 1 στους 2 ανθρώπους. 6 στους 10 ανθρώπους λένε πως δεν αντέχουμε άλλο αυτή τη συνθήκη, και μάλιστα από πάρα πολλές έρευνες που έχουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε ότι μέχρι την 6η με 7η εβδομάδα οι περισσότεροι έλεγαν πως
μπορούμε να κρατήσουμε μία ρουτίνα. Να σηκωθούμε το πρωί, να φτιάξουμε το πρωινό μας, να δουλέψουμε, να καθαρίσουμε το σπίτι μας ή να κάνουμε και μία σωματική δραστηριότητα και να βγούμε λίγο έξω από αυτό. Μετά όμως την 7η εβδομάδα άρχισε η παρέτηση στους ανθρώπους. Άρχισε να μην υπάρχει ερέθισμα. Και αυτό είχε να κάνει με την έλλειψη της ανθρώπινης επαφής και του αγγίγματος. Η Βιρτζίνια Σατίρ, η θεμελιώτρια της οικογενειακής θεραπείας, η Αμερικανίδα συγγραφέας φυσικά και συστημική ψυχοθεραπεύτρια και μέγα ψυχολόγος, λέει πως 4 αγκαλιές είναι απαραίτητες για την επιβίωση του ανθρώπου, 8 αγκαλιές για τη συντήρησή του, ενώ 12 αγκαλιές σχετίζονται με την ίασή του. Μπορεί να μας φαίνεται τρελό αυτό και πάρα πολύ μεγάλο. Την ημέρα, παρακαλώ. Γράφησε μας αγκαλιές, Μαριάννα. 4 αγκαλιές για την επιβίωση. 4 αγκαλιές για την επιβίωση. 8 για τη συντήρησή μας. Τη συντήρηση δηλαδή του να έχουμε σε ένα βαθμό λειτουργικότητα και ευεξία. Και 12 για την ίασή μας. Αυτό μπορεί να ακούγεται υπερβολικό και να λένε, μα καλά, εγώ δεν αγκαλιάζω 12 φορές την ημέρα το παιδί μου, τη γυναίκα μου. Και όμως έχει βρεθεί και έχει καταγραφεί. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι πολύ παραπάνω αγγίζουμε απλά ο ένας τον άλλο μέσα σε μια οικογένεια παραπάνω από 12 φορές την ημέρα, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Αν όχι καθημερινά, αλλά στη διάρκεια όλης της εβδομάδας ξεπερνάμε τις 12 αφές, τις 12 απτικές διαδικασίες. Είμαστε πολύ παραπάνω. Η αφή λοιπόν, μιας και σχετίζεται με το δερματικό μας, με το δέρμα μας, με το δερματικό όργανο, έχει να κάνει κάτω από το δερματικό μας φραγμό με πάρα πολλά αισθητήρια νεύρα και συγκεκριμένα με αρκετές προσαγωγές σωματοαισθητικές ίνες, νευρικές ίνες, οι οποίες με κάποιο τρόπο μπορούν να αποδικοποιήσουν το ερέθισμα, δίνεται με ένα χαμηλό ηλεκτρικό φορτίο αρχικά, στον εγκέφαλο, εκεί που είναι η συνάψη στο φορτίο, αυτό γίνεται πάντοτε χημικό. Και εκεί λοιπόν, στις απολύξεις, είναι που δραστηριοποιείται ο εγκέφαλός μας για να στείλει μια ανταποκρισιμότητα αντανακλαστική. Απέναντι, για παράδειγμα, σε κάτι που θα είναι πάρα πολύ θερμό, έχουμε καταστροφή εξωτερικών ινών, οπότε αντανακλαστικά θα κάνουμε αυτή την κίνηση, σε κάτι που είναι πολύ ψυχρό, σε κάτι που είναι πάρα πολύ αιχμηρό. Αλλά ακόμα και άνθρωποι που έχουν προβλήματα όρασης, μερική απώλεια όρασης ή ολική απώλεια όρασης, λένε πως ενώ θεωρούνταν κορονίδα όλων των αισθήσεων, η όραση συναγωνίζεται με την αφή και ούτε καν συναγωνίζεται πλέον για μένα, γιατί η αφή έχει να κάνει με ύπαρξη, διαιώνιση και ισορροπία και κοινωνική και συναισθηματική, αλλά και σωματική φυσικά, γιατί όλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ο οργανισμός μας είναι έτσι ένα περιστήλιο ολόκληρος που όλα αλληλεπιδρούν μεταξύ μας. Λέει λοιπόν το εξής, πως στο κομμάτι αυτό η αφή έχει να κάνει με την υποστήριξη της ύπαρξής μας και της επιβίωσής μας. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό του αγγίγματος, της απτικής αυτής διαδικασίας. Υπάρχει ένα κομμάτι στον εγκέφαλό μας που είναι υπεύθυνο για να επεξεργάζεται συναισθηματικές πληροφορίες, όπως είναι η αμυγδαλή για παράδειγμα, που αμέσως αντανακλαστικά ο εγκέφαλος, όταν υπάρχει κάτι δυσφορικό, κάτι πονετικό και υπάρχει άγγιγμα, υπάρχει αυτή η ανθρώπινη επαφή, θα εκκλείσει ορμόνες, όπως για παράδειγμα η σερωτονίνη, που είναι το φυσικό αντικαταθλιπτικό μας, η ντοπαμίνη που έχει να κάνει με την ευχαρίστηση και την ειδονή, αλλά και η οξυτοκίνη ή οκυτοκίνη, υπάρχουν έτσι δύο όροι που μπορούμε να την πούμε και με τους δύο όρους, που είναι η ορμόνη της αγάπης. Αυτή ακριβώς αμέσως μετά τη γέννηση τη βλέπουμε να κρίνεται στα ύψη στη μαμά, στη μητέρα, καθώς αγκαλιάζει το βρέφος της και έχει αυτή την φροντίδα skin to skin contact, όπως λέμε, επαφή δέρμα με δέρμα ή φροντίδα καγκουρό, έτσι λέγεται. Αυτή η αγκαλιά, η μοναδική λοιπόν που θα δώσει η μαμά στο βρέφος της, με τη θερμότητά της, την αγαπητικότητά της, την ενσυναίσθησή της, θα δώσει ζωή και σε εκείνη αλλά και στο ίδιο το έμβριο. Μάλιστα, δίνεται και δηλώνεται πως ακόμα και σε μητέρες που έχουν επιλόχιο κατάθλιψη, είναι πολύ σημαντική είναι πολύ σημαντική η αφή, ενώ μπορεί να μην θέλουν να αγγίζουν τα παιδιά τους. Βάζουν οι νεογνωλόγοι
τα παιδιά να αγγίζονται από τις μητέρες που έχουν έτσι ένα συναισθηματικό πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, γιατί κάνει πάρα πολύ καλό στο νευρικό του σύστημα, στο νευροφυτικό τους. Υπάρχει ένα τεράστιο εύρος ερευνών. Θα ήθελα να πω πως το κομμάτι δε της αφής και του αγγίγματος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μας, μιας και η κεντρική μας επικοινωνία 90% βρίσκεται κάτω από τη σιωπηλή γλώσσα των συναισθημάτων μας, ενώ μόλις 10% αποτελεί η λεκτική μας επικοινωνία. Σε αυτή την επικοινωνία, λοιπόν, που έχει να κάνει και με την προσκόλληση, θεμελιωτής της θεωρίας ήταν ο Τζον Μπολμπάι, ένας Βρετανός ψυχίατρος, ουσιαστικά και ψυχαναλυτής. Άρχισε να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μελέτησε την ψυχανάλυση και την έβαλε σε ένα άλλο πλαίσιο. Και στη συνέχεια τα είδη δεσμού που τα καθιέρωσε και η Mary Ainsworth, συνέχεια του έργου του. Για να υπάρξει λοιπόν ασφαλή προσκόλληση, που είναι πολύ σημαντική για την επιβίωση του βρέφους, η προσκόλληση είναι σημαντική ακόμα και αν δεν είναι καλός ο φροντιστής, θέλω να πω, ψυχοδυναμικά. Πρέπει να υπάρχει ένας φροντιστής και μοναδικός, ακόμα και αν δεν είναι πάρα πολύ καλός, δεν είναι επαρκής, για να προσκοληθεί το βρέφος, και στα θηλαστικά το βλέπουμε αυτό. Στα μικρά ελεφαντάκια που τα γλύφει η μαμά τους, τα μικρά τυγράκια όταν τα γεννάει θέλουν αυτήν, δεν θέλουν κανέναν άλλο. Θέλουν να νιώσουν τη θέρμη της επαφής που έχουν. Μέσω του γλυψίματος, μέσω της αγκαλιάς, μέσω του καθαρισμού που κάνει η μαμά στα μικρά θηλαστικά. Ο Μπολμπάι λοιπόν μας λέει το εξής, ότι με αυτή την προσκόλληση, δομικό στοιχείο για να υπάρξει ασφαλή προσκόλληση, έχει να κάνει με την αφή και το άγγιγμα. Πέρα από την ανταποκρισιμότητα της μαμάς, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του βρέφους, τη βλεμματική της επαφή, το άγγιγμα και η αφή που δίνεται σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, δεν είναι απρόσφορο και δεν είναι άχρονο, δημιουργεί, συνθέτει αυτή την ασφαλή προσκόλληση, που στα υπόλοιπα είδη ανασφαλούς δεσμού, δηλαδή στην απορριπτική, αποφευκτική, την αχώδη αμφιθυμική και την αποσυνδετική, που εκεί δεν υπάρχει καθόλου άγγιγμα, καθόλου άγγιγμα ή το άγγιγμα που θα υπάρξει θα είναι μόνο βίαιο. Σε αυτά λοιπόν τα είδη αφής υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στο κομμάτι. Σε αυτά τα είδη προσκόλλησης, συγγνώμη, υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα αφής. Η αφή δίνεται άχρονα, δηλαδή σε χρονική περίοδο που το παιδί δεν τη χρειάζεται. Εξερευνεί το περιβάλλον του και του δίνονται αφές οι οποίες πραγματικά δεν τις έχει ανάγκες, ή θα δοθούν από υποχρέωση, που πάλι λοιπόν σαν μήνυμα περνάει στον εγκέφαλο και δεν θα αντιδράσει αντανακλαστικά. Πολύ σημαντική η αφή για μελέτες που έχουμε από την παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου στο Οχάιο, η οποία μας λέει το εξής. Πρόωρα παιδάκια, πρόωρα νεογνά, δηλαδή αυτά που είχαν γεννηθεί πριν την 37η εβδομάδα, εν σχέση με τα τελειόμηνα που ήταν μετά την 37η εβδομάδα, καθώς λοιπόν τα πρόωρα τα πήραν και τοποθέτησαν στα κεφαλάκια τους μικρά ηλεκτρόδια ή ένα μικρό καπελάκι ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, καθώς λοιπόν τα άγγιξαν στις παλάμες τους, στις μικρές παλάμες η μαία, ήταν ότι η εγκεφαλική δραστηριότητα ήταν πάρα πολύ χαμηλή στα πρόωρα, εν σχέση με τα τελειόμενα που έχουν κανονική εγκεφαλική δραστηριότητα. Αυτό όμως και τι συνέβη. Συνέβη γιατί τα πρόωρα παιδάκια δεν είχαν λάβει αυτή την αφή, αυτό το άγγιγμα, το θυλασμό, την αγκαλιά, τη θέρμη της μαμάς, αυτή την πρώιμη περίεξη, δεν το είχαν εκλάβει καθόλου. Τα πήραν λοιπόν, τα βάλαν σε μια θερμοκοιτίδα, που οι εξετάσεις, η αφή κυρίως συνδέονταν με αρνητικά αγγίγματα, γιατί υπήρχε μια ιατρική τυπική αφή, ένας γιατρός που εξετάζει απλά να δει αν όλα πάνε καλά σε ένα πρόωρο μωράκι, ή παρακεντήσεις που γινόντουσαν, συνδυάζονται λοιπόν στο μυαλό τους με κάτι πολύ πονετικό και δυσφορικό. Η αφή λοιπόν έχει ένα πολύ αρνητικό έρισμα πάνω σε αυτά τα παιδάκια, τα πρόωρα. Επίσης, βλέπουμε σε παιδιά τα οποία, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδρυματοποιήθηκαν, δηλαδή έμειναν ορφανά και ιδρυματοποιήθηκαν. Αυτά τα παιδιά που δεν είχαν αγγίγματα, που δεν υπήρχε αφή, ενώ τους παρέχονταν τα πάντα για τις βιολογικές τους ανάγκες, υπήρχε ο ρουχισμός, υπήρχε η θερμότητα, υπήρχε το φαγητό, το νερό τους, δυστυχώς η θνησιμότητα ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, Θέκλα. Δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Εν σχέση με τα παιδιά τα οποία επιβίωσαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επιβίωσαν με τις οικογένειές τους, είχαν τα άκρως απαραίτητα για την βιολογική τους ανάγκη,
λίγο ψωμάκι, λίγο νεράκι, τίποτα, και πολλές φορές ούτε και αυτά τα απαραίτητα δεν είχαν. Όμως η επανασυγκόληση της οικογένειας μετά από μια τέτοια πολύ δύσκολη συνθήκη, καταστροφική συνθήκη, τα έκανε να αντέξουν και όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά να γίνουν και ενήλικες που είχαν ψυχική ανθεκτικότητα, ψυχική ευελιξία να αντιμετωπίζουν και να προσαρμόζονται σε δύσκολες πραγματικά συνθήκες ζωής. Να αφομοιώνουν τα δύσκολα, να τα επεξεργάζονται και να είναι λειτουργικά άτομα στην ενήλικη ζωή τους. Ήδη βλέπουμε λοιπόν ένα πλαίσιο και ένα πλέγμα που είναι πολύ σημαντικό, που έχει να κάνει με την αφή και το άγγιγμα. Ο Χάρλοου, ο Αμερικανός ψυχίατρος και πειραματιστής, γιατί ασχολήθηκε πάρα πολύ με το πείραμα και τα ζώα, και ειδικά τα μικρά πιθηκάκια, μας δίνει ακριβώς τον ορισμό της αφής, τη σημασία της αφής για τον άνθρωπο, που έχει να κάνει με τη συνδεσιμότητα και την προσκόλληση. Αν δεν υπάρχει αυτή, κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει. Ο Χάρλοου λοιπόν, στην πρώτη φάση του πειράματός του, παίρνει μικρά πιθηκάκια, νεογνά πιθηκάκια, τα οποία τα αποστέρισε μητρικά, δηλαδή τα πήρε απότομα από τις μητέρες τους, καθώς δεν θα έπρεπε να έχουν επαφή με άλλα μέλη του είδους, ούτε με το ανθρώπινο είδος. Τα έβαλε λοιπόν σε κλουβιά μόνα τους, τα οποία μετά από λίγο δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Μόνο με νερό και φαγητό. Δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Έγινε μια πολύ απότομη, ουσιαστικά, αποκόλληση μητρική και δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Στο δεύτερο κομμάτι του πειράματος, όσα επέζησαν από αυτά, τους έβαλε ένα υφασμάτινο μαξιλαράκι, έτσι με τριχοειδές περίβλημα, που ομοίαζε λίγο με αυτά, με αυτό της μαμάς πιθήκου. Αυτό που έγινε λοιπόν ήταν πως όλα τα πιθηκάκια προσκολήθηκαν σε αυτό, άγγιζαν συνέχεια αυτό και μπόρεσαν και επιβίωσαν. Μάλιστα, σε κάποια φάση του πειράματος προσπάθησε να τους το πάρει από το κλουβάκι τους και εκείνα επέδειξαν συμπεριφορές επιθετικότητας και εξαιρετικού άγχους. Στο τρίτο κομμάτι του πειράματος βάζει δύο ομοιώματα στο κλουβί. Το ένα ομοίωμα είχε να κάνει με μια υφασμάτινη μαμά, με ένα ομοίωμα υφασμάτινης μητέρας και με ένα ομοίωμα συρμάτινης μητέρας. Περίπτω να σου πω, Θέκλα, ότι τα πιθηκάκια όλο το χρόνο τους το περνούσαν με το ομοίωμα της μαμάς που είχε υφασμά, της μαλακής μαμάς, ενώ στη συρμάτινη μητέρα πηγαίναν μόνο για 2 λεπτά για να φάνε. Τίποτα άλλο. Το αποτέλεσμα ήταν το εξής, ότι ο Χάρλοου είπε η προσκόλληση έχει να κάνει με τη ζωή. Δεν έχει να κάνει τόσο με τις βιολογικές ανάγκες μας. Δηλαδή αν έχουμε να φάμε λίγο ψωμί. Μπορεί να έχουμε να φάμε λίγο ψωμί, αυτό έχει να κάνει και με άλλες έλευες που έγιναν σε πολλά ορφανοτροφία και σε σημερινά ορφανοτροφία που είναι πολύ καλά στελεχωμένα. Θέλω να πω, επειδή δεν υπάρχει αυτή η ενσυναίσθηση, η αγαπητική επαφή και η εγκύτητα, υπάρχει φυσικά η τροφή και η θερμότητα, αλλά δεν υπάρχει αυτό, οι άνθρωποι έχουν πολλαπλά προβλήματα και κοινωνικά και συναισθηματικά και σωματικά. Μάλιστα, από ό,τι διαφαίνεται σε αρκετές έρευνες που έγιναν από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Παιδιά που εκτέθηκαν χωρίς άγγιγμα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, ανέβηκαν πολύ τα ποσοστά της νορεπινεφρίνης τους και της κορτιζόλης τους, ενώ μειώθηκαν, συρρυκνώθηκαν οι ορμόνες σαν τη στρες, όπως είναι η σεροτονίνη, η οκυτοκίνη, η βαζοπρεσίνη. Δυστυχώς εκδήλωσαν εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, πολύ σημαντικές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, που μάλιστα έχουν να κάνουν και άπτονται και στο κομμάτι της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής. Ενώ σε κάποιους ενήλικες εμφανίστηκε και πρώιμη άνοια. Άλλες μελέτες που έχουμε από νεογνά, πρώιμη άνοια. Λοιπόν, άλλες μελέτες που έχουμε από νεογνά. Νεογνά λοιπόν τα οποία ήταν λιποβαροί, είχαν πολύ χαμηλό βάρος. Χωρίστηκαν σε 2 κατηγορίες. Η μία κατηγορία λοιπόν θα ήταν αυτή που θα τους παρέχονταν χειροπρακτική, δηλαδή αφή, μασάζ από τον φροντιστή τον ίδιο, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με συγκεκριμένη χρονικότητα και βάθος και όγκο. Η δεύτερη κατηγορία θα ήταν η κατηγορία των παιδιών που θα λάμβαναν ινσουλίνη, το φάρμακο, χωρίς να υπάρχει καθόλου άγγιγμα. Περιττό να σου πω ότι έγινε το εξής θαύμα. Στην πρώτη κατηγορία, ο ίδιος ο οργανισμός κατάφερε να παράξει από μόνος του ινσουλίνη και παράγοντα, αυξητικό παράγοντα IGF-1, ενώ στη δεύτερη κατηγορία που δεν υπήρχαν μαλάξεις, αλλά ουσιαστικά τα παιδάκια έπαιρναν τη φαρμακευτική αγωγή, την ινσουλίνη, ανέκτησαν πάρα πολύ αργά το βάρος τους. Και κάποια από αυτά δεν κατάφεραν ούτε καν να επιβιώσουν, Θέκλα.
Υπάρχουν πολλά εξαιρετικά σωματικά φυσικά ωφέλη από το κομμάτι της επαφής και του αγγίγματος, τα οποία τα καταλαβαίνουμε λίγο πολύ όλοι. Στις μαρτυρίες που έχουμε, που αφορούν το κομμάτι των πόρων, των συναισθηματικών πόρων και πόσο ο εγκέφαλος μπορεί και κρατά και αντανακλαστικά ανταποκρίνεται. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη κατανομή νευρικών αισθητήριων νεύρων στο σώμα μας. Κάθε αισθητήριο νεύρο μεταφέρει μια ξεχωριστή πληροφορία στο νοτιαίο μυαλό, που από εκεί επεξεργάζεται για να πάει στον εγκέφαλο. Η ιδιαίτερη πυκνότητα σε ίνες, σε νευρικές απολύξεις, έχουμε στις παλάμες μας, στο κεφάλι μας, στην πλάτη και στους ώμους μας, που είναι πολύ δύσκολο κιόλας να τα αυτοφροντίσουμε αυτά τα σημεία μας, αλλά και στα άκρα μας. Είναι σημαντικό λοιπόν από τις μαρτυρίες που έχουμε να δούμε πως άνθρωποι που δεν είχαν καθόλου αγγίγματα, καθόλου ανθρώπινη επαφή, πολλές φορές λένε πως αγκαλιάζαμε τα ζωάκια μας, το σκυλάκι μας, τη γατούλα μας, σε τέτοιο βαθμό που τα ίδια τα ζώα μας έβλεπαν με έναν τρόπο που ήταν σαν να τα ίδια αναρωτιόντουσαν για το τι μας συμβαίνει, τι συμβαίνει πραγματικά. Και έρχομαι στο κομμάτι της εναλλακτικής αφής, που είναι πολύ σημαντικό για όσους δεν μπορεί να έχουν κανονική αφή. Πολλοί άνθρωποι είναι αποξενωμένοι. Πάρα πολλοί άνθρωποι έμειναν μόνοι τους χωρίς οικογένειες, γιατί ήθελαν να προστατέψουν τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας και να μην έχουν καθόλου επαφές. Τα παιδιά τους ήταν στο εξωτερικό. Έμειναν μόνοι τους λοιπόν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και είπανε κάτι εναλλακτικό που μας βοήθησε σημαντικά ήταν το να βλέπουμε εικόνες, για παράδειγμα, στην τηλεόραση, σε ταινίες, πραγματικά αγαπητικές, γεμάτες συνέστημα, γεμάτες αυθεντικότητα, εν σχέση με ανθρώπους οι οποίοι δεν έβλεπαν τέτοιες εικόνες και έμειναν μόνοι τους. Φάνηκε να παρετούνται πάρα πολύ εύκολα, να αναπτύσσουν διαταραχές του συναισθήματος, ψυχαναγκασμούς πολύ έντονους, φοβίες, κρίσεις πανικού. Οι άνθρωποι λοιπόν, αυτοί που μίλησαν για το εναλλακτικό άγγιγμα, είπαν ότι ένα ζώο είναι σαν να αγκαλιάσει και εμάς με τη θέρμη του σώματός του και με την υφή που έχει στο γούνινο τρίχωμά του, ενεργοποιείται ένα κομμάτι του εγκεφάλου, ένα πυρηνικό κομμάτι του εγκεφάλου που αντανακλά καθρεφτίζει αυτό το άγγιγμα και είναι σαν το ίδιο το ζωάκι να αγκαλιάζει και εμάς τους ίδιους. Μπορούμε να δούμε εναλλακτικά πολύ όμορφες εικόνες και αγαπητικές από τα social media ή να παρακολουθήσουμε στην τηλεόραση μια ταινία που να είναι πραγματικά φροντιστική, να έχει αγγίγματα ανώθετα συναισθητικά. Και ακόμα να χρησιμοποιηθούν και κουβέρτες ζυγισμένες, όπως τις λένε, δηλαδή με ειδικά βάρη σε συγκεκριμένα σημεία, που μπορούν να αποτελέσουν ένα περιέκτη για μας τους ίδιους. Ένα περιέκτη αγάπης, ένα περιέκτη έτσι ζεστό. Αυτά λοιπόν είναι σωτήρια αγγίγματα. Ακόμα ο εγκέφαλός μας, επειδή έχει την ικανότητα Θέκλα να λαμβάνει πάρα πολύ άριθμα αισθητήρια μηνύματα, κρατάει για αρκετό καιρό ένα συνέστημα αφής. Γίνεται μια εγγραφή στον εγκέφαλο και όταν βρεθούμε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη που θα πονέσουμε, θα αισθανθούμε δυσφορία, διοχετεύει συγκεκριμένους πόρους ο εγκέφαλος ώστε να μας κάνει να μοιραστεί ο πόνος μας και να μην νιώθουμε αυτή τη μοναξιά. Σε γενικές γραμμές, γύρω από το κομμάτι αυτό του αγγίγματος και της αφής, νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει πολύ σημαντικά κομμάτια που έχουν να κάνουν και με τη βιολογία του εγκεφάλου, έχουν να κάνουν και με το κομμάτι της τροφής μας, με το κομμάτι του τι παίρνουμε τελικά και σωματικά και συναισθηματικά, αλλά και σωματικά, το σωματικό και το συναισθηματικό, το λέω συνέχεια γιατί είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Το ένα λοιπόν, δεν υπάρχει το άλλο νοσί. Δεν μπορούμε να έχουμε ύπαρξη και να λειτουργούμε κανονικά. Μία έρευνα που είναι συγκλονιστική από το BBC μας δείχνει το εξής, ότι άτομα από 112 διαφορετικές χώρες, 40.000 άνθρωποι, είπαν το εξής για το άγγιγμα, για το βίωμα του αγγίγματος. Ότι το θεωρούν σαν μία παρηγοριά, σαν ανακούφιση, σαν ζεστασιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θέλω να κάνω σαφές το εξής. Μιλάω για αγγίγματα τα οποία είναι μόνο γεμάτα αγάπη, ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα, ανιδιοτέλεια και σεβασμό. Δεν μιλάω για κανένα άλλο άγγιγμα και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής σε αυτό. Γιατί γύρονται και άλλα θέματα αυτή την περίοδο έτσι που ζούμε με την αφή και τα αγγίγματα. Οπότε θέλω να είμαι σαφής για τι αγγίγματα μιλάω. Ναι, μην έχουμε παρεξηγήσεις, γιατί υπάρχουν και το πονηρά αγγίγματα. Ναι, ναι, το κάνω σαφές αυτό και καταλαβαίνουμε όλοι, μιας και μιλάω για τις απαρχές και τις ρίζες των ανθρώπων,
ότι το άγγιγμα που έχει να κάνει με τη φροντίδα της μητέρας και έχει να κάνει και με την εμβρυϊκή ζωή μας, γι' αυτό λέμε ότι οι άνθρωποι είμαστε προγραμματισμένοι για αγκαλιές και να αγγίζουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό από μόνο του, γιατί εκεί δεν χωράει κανένα είδος ασέλγειας ή αρνητικού αγγίγματος. Αρνητικά αγγίγματα μπορεί, όπως προανέφερα, να υπάρχουν σε μωρά, τα οποία είναι πρόωρα και έχουν να κάνουν με παρακεντήσεις, με μια τυπική ιατρική εξέταση. Αυτά δεν εκλαμβάνονται ως θετικά αγγίγματα. Υπάρχει σοβαρή διαφοροποίηση. Βεβαίως. Εμείς μιλάμε για το θετικό, το αγαπητικό, το αγνό άγγιγμα. Ακριβώς. Μιλάω μόνο για αυτό και τόση ώρα κάνω λόγο αποκλειστικά για αυτό. Μιας και θα πω και θα το κλείσω κάπου εδώ το θέμα μας, ότι μια συγκλονιστική εμπειρία που έζησαν δύο διδυμάκια που γεννήθηκαν 9 μήνες πρόωρα από την κανονική ημερομηνία. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή τους. Πόσες μήνες πρόωρα? 9 εβδομάδες, συγγνώμη. 9 μήνες είναι η εγκυμοσύνη. 9 εβδομάδες προωρότητας. 9 εβδομάδες προωρότητας που ήταν πάλι σε ένα πολύ κομβικό σημείο, αν θα επιβιώσουν ή όχι. Το ένα εξ αυτών είχε μεγάλα προβλήματα αναπνευστικά και μια τρυπούλα στην καρδιά του. Όταν μία αμαία σκέφτηκε, καθώς τα φρόντιζε σε δύο διαφορετικές θερμοκοιτίδες, να τα βάλει μαζί, τη Λίλη και τη Μαντελίν, να τις βάλει μαζί στην ίδια θερμοκοιτίδα, με το που άγγιξαν τα δαχτυλάκια τους, ήρθαν τα σωματάκια τους κοντά, μετά από λίγο, σαν να υπήρξε ένα απόλυτο θαύμα. Η μικρή Μαντελίν, που ήταν έτοιμη να πεθάνει, άρχισε σιγά σιγά και ανέπνεε από μόνη της, χωρίς μηχανική υποστήριξη. Ενώ φάνηκε και ανεπάρκεια που είχε στην καρδούλα της να θεραπεύεται με την βοήθεια της αδερφούλας της. Ουσιαστικά και οι δύο γίνανε στυλοβάτες, και η Μαντελίν για τη Λίλη, αλλά και η Λίλη για τη Μαντελίν. Και οι δύο λοιπόν, η μία στην άλλη, υπήρξαν μια σωσίβια λέμβος. Για να μπορέσουν να έχουν επιβίωση και να υπάρξουν. Και κατάφεραν να επιβιώσουν μάλιστα αυτά τα δίδυμα και σήμερα έχουμε φωτογραφίες τους που είναι εξαιρετικά αγαπημένες. Αχ, αυτό το άγγιγμα ψυχής, το άγγιγμα. Και μέσα από το άγγιγμα κιόλας καταλαβαίνουμε, διαισθανόμαστε και τα κίνητρα του ανθρώπου που μας αγγίζει, του ανθρώπου που αγγίζουμε. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει θετική προαίρεση, αρνητική προαίρεση κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα μου. Τι έχεις να συστήσεις εσύ στους ανθρώπους που παρακολουθούμε αυτά που μας λες και που σκεφτόμαστε ότι, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε ζήσει μόνοι 6 μήνες σε ένα διαμέρισμα, χωρίς ανθρώπινη επαφή. Μπορεί να μιλήσαμε στα τηλέφωνα, μπορεί να μιλήσαμε στις βιντεοκλήσεις, αλλά δεν είχαμε έναν άνθρωπο να τον αγκαλιάσουμε, να μας αγκαλιάσει. Τι θα συστήνες, πέραν από το κατοικίδιο, το οποίο είδες χωρίς να ξέρω εγώ τα κατοικίδια, το λέγα. Είπα για τον εναλλακτικό άγγιγμα με τα κατοικίδια, με κάποια κουβέρτα ειδικού βάρους που έχει μας χαρίζει αυτό έτσι λίγο το περίβλημα ότι κάποιος μπορεί να μας αγκαλιάσει ή το να παρακολουθεί κάποιος μία ταινία ή μία εικόνα να βλέπει που είναι αγαπητική, γεμάτη ενσυναίσθηση. Ακόμα και ένα βλέμμα του γείτονα, θέλω να πω, το οποίο θα είναι γεμάτο ευγένεια και θα μας λούσει έτσι με μία και θα συντονιστεί μάλλον με μία στιχομηθεία πολύ γλυκιά και αγαπητική, και αυτό ακόμα θα μπορούσε να περάσει το δερματικό μας φραγμό και να εισχωρήσει στην ψυχή μας. Θέλω να πω μια τελευταία έρευνα που έχει να κάνει με το άγγιγμα και με το κομμάτι του τι θα γίνει μετά από αυτή την εποχή, που είναι το δύσκολο έτσι να το επεξεργαστούμε και να το κατανοήσουμε. Το ΕΚΠΑ λοιπόν έκανε μια έρευνα και είπε το εξής, ότι κατά την πρώτη διάρκεια της καραντίνας και του κορονοϊού, η έκθεση στην θεατικοποίηση του πόνου, καθώς λοιπόν βλέπαμε ειδήσεις, βλέπαμε περιστατικά ανθρώπων που πέθαιναν στους δρόμους, πολύ σκληρά για εμάς, μας έκαναν όχι να έρθουμε κοντά και να έχουμε συνέστηση για τον πόνο του άλλου, σε πρώτη φάση μας έκαναν να κλείσουμε την τηλεόραση ή να αλλάξουμε αμέσως κανάλι. Να μην μπορούμε να συσχετιστούμε σε αυτό το δύσκολο που βλέπαμε, σαν να μην ήθελαμε να το χωρέσουμε μέσα μας. Γιατί και εμείς βιώνουμε κάτι δύσκολο, ίσως όχι με αυτή τη δυσκολία που την προβάλλουν τα κανάλια. Όμως, αμέσως μετά,
Στο δεύτερο κομμάτι, καθώς είμαστε ένα χρόνο τώρα κλεισμένοι με κορονοϊό, αυτή η έρευνα είναι πάρα πολύ πρόσφατη, έγινε τώρα από το ΕΚΠΑ, μας λέει πως οι άνθρωποι σε στατιστικό επίπεδο 30%, που είναι πολύ σημαντικό, δείξαν μια τελείως διαφορετική στάση απέναντι στη θεατικοποίηση του πόνου. Άρχισαν και αισθάνονταν ότι αυτό που έβλεπαν έμπαινε μέσα τους, είχαν συνέστηση γι' αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλές φορές από μαρτυρίες και από παιδάκια που είχαν πρόβλημα ή ανθρώπους που είχαν πρόβλημα να δώσουν αίμα, όσο ποτέ να υπήρχε ανταποκρισιμότητα από τους ανθρώπους, παρά τη δυσκολία του να πάνε σε ένα νοσοκομείο, να υπάρχει έκθεση πάλι και κίνδυνος να κολλήσουν τον ιό. Παρ' όλα αυτά έγιναν πολύ πιο ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι. Μας έκανε και καλό. Μας έκανε καλό, ναι. Και δεν ξέρουμε, δηλώνεται, πόσο τελικά αυτό θα μας κάνει, θα μας φέρει πιο κοντά στο κομμάτι του εξανθρωπισμού του δικού μας, αλλά πόσο θα μειώσει, πόσο θα αυξήσει μετά συνθήκες απανθρωποποίησης. Γιατί θα βιώσουμε και τέτοιες συνθήκες, και οφείλω να το πω, Θέκλα. Βιώσαμε τέτοιες συνθήκες τώρα, γιατί γίναμε πιο σκληροί λίγο με τον εαυτό μας. Άλλοι γίνανε πολύ πιο σκληροί, επειδή δεν λάβανε αυτό το άγγιγμα, αυτή την αγκαλιά, αυτή την ανθρώπινη έτσι, όση της επαφής. Άλλοι γίνανε πιο ευάλωτοι, άλλοι έγιναν σκληρότεροι με αυτό το κομμάτι. Όμως είμαι σίγουρη εγώ για κάποιο λόγο πως δεν θα οδηγηθούμε σε συνθήκες απανθρωποποίησης. Εγώ νομίζω θα γίνουμε ακόμη πιο διαχειτικοί. Θέλω να ρωτήσω κάτι, Μαριάννα, το οποίο το ρωτάνε πολύ συχνά στο κανάλι. Mm-hmm. Τι γίνεται με το αυτοάγγιγμα? Αν το να αγγίζω εγώ το πρόσωπό μου, να αγκαλιάζω τον εαυτό μου, να χαϊδεύω την κοιλιά μου, δηλαδή το να δείχνω εγώ ίδιο στοργή στο δικό μου σώμα, αν έχει επίσης ευεργετική επίδραση στο ψυχισμό ή όχι? Έχει εξαιρετική επίδραση στο ψυχισμό. Γι' αυτό ένα άλλο εναλλακτικό άγγιγμα, αφού δεν θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος άλλος να μας αγκαλιάσει. Γι' αυτό εξήγησα ότι ο ίδιος ο εγκέφαλος επεξεργάζεται όλα τα μηνύματα που έχει από τα αισθητήρια νεύρα του δέρματος, κάτω από το δερματικό φραγμό, και πάνε σε ένα σημείο του εγκεφάλου που επεξεργάζεται συναισθηματικά στην αμυγδαλή πράγματα, και αντανακλαστικά λοιπόν ο εγκέφαλος από αυτό το αυτοάγγιγμα που έχει να κάνει με την αγκαλιά, αυτό ακριβώς που έκανε. Ναι. Να αγκαλιαστούμε. Μαριάννα μου, εγώ πολλές φορές αυτό αγκαλιάζομαι. Και... Είναι πολύ θετικό, διότι. Και ακόμα θα ήταν καλύτερο αν δεν έχουμε και ρούχα. Δηλαδή για να πάρουμε, ας πούμε, όταν κάνουμε ένα ντους. Για να κουμπάμε αμέσως, να έχουμε άμεση δερματική επαφή. Και με τα ρούχα μπορούμε να το κάνουμε, αλλά ακόμα καλύτερο θα ήταν και χωρίς τα ρούχα. Τώρα εδώ στο βίντεο δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς ρούχα, γιατί θα μας το κατεβάσουν το βίντεο. Θα έχει πάρα πολύ ακροαματικό, θα βγάλω και εγώ τα ρούχα μου και εσύ και τα δικά σου. Όχι. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει. Αλλά και στο πρόσωπο. Κοίτα. Παντού. Οι οδηγίες για τον κορονοϊό λέει μην αγγίζετε με τα χέρια σας στο πρόσωπο. Ναι. Ακόμη και στο κεφάλι. Ξέρεις, Μαριάννα, κάποιες φορές πάμε στο κομμωτήριο και μπορεί όταν πηγαίναμε ή όταν πηγαίνουμε, την ώρα που μας λούζει τα μαλλιά ή η κομμώτρια ή ο κομμωτής να έχουν την καλοσύνη να μας κάνουν και ένα ελαφρύ μασά στο κεφάλι και νιώθουμε υπέροχα. Ή μπορεί να αποκοιμηθούμε καθώς μας χτενίζουν τα μαλλιά. Και επίσης ένα άλλο θεραπεία. Αυτό γιατί συμβαίνει, Θέκλα? Το άγγιγμα. Είπα ότι τα αισθητήρια νεύρα, που κάθε αισθητήριο νεύρο μεταφέρει ένα ξεχωριστό μήνυμα, έχουν ιδιαίτερη κατανομή και επίκνωση στον οργανισμό μας, στο σώμα μας. Το κεφάλι μας, η πλάτη μας, που πολλές φορές και οι ώμοι μας που δεν μπορούμε εμείς να πολύ αυτοφροντίσουμε, τα άκρα μας και οι παλάμες μας έχουν μια ιδιαίτερη πυκνότητα σε τέτοιες ίνες. Γι' αυτό μου περιγράφεις τώρα για το κεφάλι. Πόσο με ανακουφίζει αυτό το μασάζ ή αυτό το άγγιγμα, ακόμα και από το λούσιμο που κάνουμε στο κεφάλι μας. Πόσο ανακουφιστικό είναι. Γίνεται ουσιαστικά ο εγκέφαλος εκλείει ορμόνες που μας προσφέρουν ευδαιμονία, ευχαρίστηση, χαρά. Επίσης, ένας άλλος τρόπος που μπορεί οι άνθρωποι που είναι μοναχικοί, που ζουν μόνοι, που δεν έχουν σύντροφο, που δεν έχουν οικογένεια, που δεν έχουν κατοικίδιο, μπορεί να επισκέπτονται κάποιον ειδικό, όπως φυσικοθεραπεύτρια, φυσικοθεραπευτή, και να κάνουν ένα θεραπευτικό μασάζ. Που πάλι στο θεραπευτικό μασάζ υπάρχει άγγιγμα, και κατά τη γνώμη μου και την εμπειρία μου, να επιλέξουν έναν άνθρωπο που τους αρέσει η άβρα του, η ενέργειά του, που τον νιώθουν ότι είναι φιλικός και ανθρώπινος και νιώθουν ασφαλής μαζί του.
οι περιποίησεις προσώπου που γίνονται στα Ινστιτούτα Αισθητικής, οι περιποίησεις σώματος, και αυτές ενέχουν το άγγιγμα. Τέκλα μου, να σε ενημερώσω ότι όλα αυτά είναι κλειστά τώρα, γι' αυτό μίλησα. Το ξέρω, μωρό μου. Ούτε μπορεί να έχουμε κάποιον χειροπράκτη που πραγματικά θα ήταν βάλσαμο στην ψυχή μας, ούτε θα να πάμε... ανοίξουν όμως, αγάπη μου, δεν θα μείνω. Θα ανοίξουν. Εγώ μίλησα όμως για αυτό το διάστημα που δεν μπορούμε να τα έχουμε εκεί, γι' αυτό μίλησα. Και έκανα έτσι ιδιαίτερη μνήμα στο εναλλακτικό άγγιγμα. Ναι, μπορεί, αγάπη μου, το ξέρω. Απλώς εγώ το λέω επειδή αυτό το βίντεο, στο ξαναλέω, δεν θα ειδωθεί μόνο τώρα. Θα ειδωθεί και μετά και μετά και μετά και μετά. Θα το θυμηθείς αυτό το πράγμα. Είναι μοναδικό θέμα. Δεν έχω δει άλλο τέτοιο βίντεο στα ελληνικά με αυτό το θέμα. Είναι μοναδικό και έχουμε πανελλήνια αποκλειστικότητα εδώ πέρα. Θεωρώ πως... Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχεις διαβάσει πάρα πολύ, έχεις προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά εγώ, γι' αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ, είναι μεγάλη... Για πέσιο που σα τόση ώρα, γιατί τα ξέρεις καλύτερα. Στιγμή και χαρά για μένα. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι, αυτή την, η έρευνα που αναφέρθηκε και έγινε τώρα από μια πολύ μεγάλη εταιρεία καλλιτικών, είπαν πως μετά από αυτό που ζούμε τώρα, θα δώσουμε άλλη αξία στο άγγιγμά μας. Θα δώσουμε άλλη ποιότητα στο άγγιγμά μας. Θα αξιολογούμε πολύ διαφορετικά τα αγγίγματά μας. Όχι ως κάτι δεδομένο που το είχαμε, γιατί όταν είναι κάτι δεδομένο δεν μπορείς να το αξιολογήσεις. Νομίζεις έτσι ότι θα το έχεις για πάντα αυτό. Είναι το δεδομένο σου, είναι το στοιχείο σου. Όμως το άγγιγμα, η αφή που έχει να κάνει με κάτι που θεωρείς πως αυτό έχει να κάνει με τη ζωή, με την ύπαρξή μου, με τη συνέχειά μου. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο που δεν θα μ' αγγίζει κανένας και θα είμαι εγκλωβισμένος. Επιβεβλημένα αυτό και μόνο λοιπόν το κομμάτι θα δώσει άλλο χαρακτήρα, τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά ποιοτικά στα αγγίγματά μας, και αυτό είναι και το θαύμα, πιστεύω, γιατί μέσα από τον κορονοϊό και αυτή την πανδημία θα μάθουμε να σχετιζόμαστε διαφορετικά πια, Θέκλα. Και αυτή είναι και... Θα επιστρέψουμε, ρε Μαριάννα, το βλέπω εγώ, και ό,τι ώρα σε ακούσα να μιλάς και να χρησιμοποιείς τη λέξη οικογένεια και να λες ότι τα αγγίγματα αυτά που εισηγείται και προτείνει η συνταγογραφή αυτή, η πολύ γνωστή ψυχολόγος που ανέφερες, ότι έχει παρατηρηθεί στις οικογένειες ότι συμβαίνουν αυτά. Έχω έτσι μια αίσθηση, μια προαίσθηση, ότι τα παιδιά μας, ότι οι άνθρωποι που μέχρι τώρα ζούσαν αυτή τη δυστοπική κατάσταση της άξενης ερωτικής ζωής, των contactless επαφών, των σχέσεων express, το χωρίς συνέστημα, θα αρχίσουμε να έχουμε, να βλέπουμε οικογένειες να δημιουργούνται γύρω μας, ανθρώπους να μπαίνουν στη διαδικασία του να δημιουργήσουν τη δική τους φωλιά. Και για σκοπούς τέτοιους, για σκοπούς το ότι όντως όταν είσαι μέσα σε μια υγιή οικογένεια, όταν είσαι σε μια όμορφη οικογενειακή εστία, έχεις και αυτά τα καλά. Και επίσης θα πω εδώ ότι οι οικογένειες δεν είναι μόνο η κλασική εικόνα που έχουμε για την οικογένεια. Άνδρας, γυναίκα, παιδιά. Η οικογένεια μπορεί να είναι άνδρας, παιδί, κατοικίδιο. Άνδρας, κατοικίδιο. Γυναίκα, παιδί, κατοικίδιο. Γυναίκα, παιδί. Γυναίκα, γυναίκα, παιδί. Γυναίκα, γυναίκα, κατοικίδιο. Άνδρας, άνδρας, παιδί. Άνδρας, άνδρας, παιδί. Άνδρας, παιδί και κατοικίδιο. Δηλαδή, εγώ πραγματικά θεωρώ ότι τα κατοικίδια είναι μέλη της οικογένειας. Είναι και μέλη. Είναι και το βλέπω. Εμείς τώρα δεν έχουμε ένα τέτοιο μέλος. Είχαμε στο παρελθόν. Αλλά το βλέπω και από τους φίλους μου που έχουν σκυλάκια, γατάκια, πόσο πολύ συνδεδεμένοι είναι μαζί τους και πόσο βιώνουν την τρυφερότητα και το άγγιγμα με τον τρόπο του εναλλακτικό άγγιγμα με τον τρόπο που μας έχεις περιγράψει. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα, ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες οικογένειες. Δηλαδή οι άνθρωποι θα επιδιώξουν να είναι περισσότερο μαζί παρά χώρια. Και όπως είπα, όταν λέω οικογένεια, δεν εννοώ μόνο την κλασική οικογένεια άνδρας, γυναίκα, παιδιά, εννοώ όλες τις μορφές οικογένειας. Ναι, φυσικά, φυσικά. Θεωρώ ότι, και επιμένω σε αυτό, ότι θα δοθεί τελείως διαφορετική ποιότητα στις σχέσεις μας πλέον. Και όχι συντηρητικά με την έννοια μόνο της κλασικής οικογένειας, αλλά με το συγκάτοικό μας, για παράδειγμα. Αν μένουμε με ένα συγκάτοικο, με ένα πολύ καλό μας φίλο, με κάποιους συγγενείς μας, είμαστε στο εξωτερικό, όλες αυτές οι σχέσεις θα αρχίσουν να ανθίζουν, θα αλλάξουν. Θα αλλάξει ουσιαστικά το έρισμα, το θεμέλιο της σχέσης, και θα είναι πιο ριζωμένο. Θα είναι πολύ πιο βαθύ. Θα έχει άλλο όγκο, άλλο βάθος.
Και αυτό θεωρώ πως θα είναι πραγματικά το θετικό πρόσημο όλες αυτές τις συνθήκες που κάτι, θα χαιρετήσουμε κάποια στιγμή. Ναι. Ξέρεις, και εσύ ξέρεις και άλλοι φίλοι στο κανάλι, ξέρω ότι έχω ζήσει 6 μήνες στο εξωτερικό μόνη. Ναι. Επέστρεψα προλίγων ημερών και την καθαρά Δευτέρα που μας πέρασε, 15 Μαρτίου, συναντηθήκα με τα παιδιά μου, με την Αριστονίκη, τον άντρα της και τα παιδιά της. Και αυτό που κάναμε όλοι, μα όλοι, ήταν να αγκαλιαστούμε σφιχτά ο ένας με τον άλλον, που είχαμε τόσο καιρό να ανταμωθούμε. Και σκεφτόμουν ότι αν αυτή η συνάντηση γινόταν προ-κορονοϊού, όχι ότι δεν θα χαιρόμασταν να βλέπουμε ένας τον άλλο, αλλά δεν θα είχαμε αυτή τη λαχτάρα. Ναι, έτσι. Να αγκαλιάσουμε το φίλο μας, το παιδί μας, το παιδί του φίλου μας, την κουμπάρα μας. Ήταν υπέροχο. Να, ένα περίφημο παράδειγμα είναι εσύ, που το βίωσες μόνη σου. Και πώς, ποια ήταν η λαχτάρα σου, που δεν ήταν το δεδομένο σου πια ότι θα τους είχες δίπλα σου. Μαριάννα, έφυγα και είπα, ρίχνω πίσω μου μαύρη πέτρα. Ένιωσα υπέροχα στην αρχή που ήμουνα μόνη και δεν με ήξερε κανείς. Από ένα σημείο και μετά όμως, μου έλειψε η ανθρώπινη επαφή. Δεν την είχα όπως την είχα προηγουμένως. Σαφώς υπήρξαν και πολλές άλλες περίοδοι στη ζωή μου που δεν την είχα, ενώ δεν ήταν μόνο αυτή η περίοδος, αλλά αυτή η περίοδος ήταν ιδιαίτερη, που ήμουνα στο εξωτερικό σε μια μεγαλούπολη. Δύο φίλους είχα, τους οποίους αν τους έβλεπα μια φορά κάθε δύο εβδομάδες. Δεν ήταν αυτό το καθημερινό, να έρχομαι σε καθημερινή επαφή με ανθρώπους. Και απλώς και το απλό, η χειραψία, το απλό άγγιγμα δεν υπήρχε, ναι, και λόγω του κορονοϊού. Μου έλειψε. Μου έλειψε και χτίμησα ανθρώπους, πράγματα και εγκαταστάσεις. Όχι μόνο σε σένα. Επίσης θυμάμαι, Μαριάννα, και θα το ξεχάσω, ότι στην περιοδία για το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», η οποία έληξε στη μέση λόγω της πανδημίας, ότι δεν ξέρω γιατί, Μαριάννα, είχα μια προαίσθηση. Αγκάλιαζα και φιλούσα όλους τους ανθρώπους που ερχόντουσαν στην. Ήθελα αγκαλιά. Το θυμάσαι και στην Αθήνα που ήμασταν. Ναι. Ήθελα. Ειδικά τις μέρες πριν από τον κορονοϊό, ήθελα να χορτάσω αγκαλιές. Δεν ξέρω αν το προαισθανόμουν να τις χάσω. Θα τις χάναμε μετά. Μα πάντοτε η αγκαλιά. Μπορεί να έχει και με ένα προαίσθημα, αλλά πάντοτε η αγκαλιά μας γεμίζει και μας δίνει και μία βεβαιότητα. Αγκαλιάζοντας λοιπόν εσένα οι φίλοι που σε ξέρανε εκ του μακρόθεν, αλλά όχι τόσο. Μα και εγώ την ένιωθα αυτή την αγάπη. Εννοείται. Γιατί τώρα δεν είμαστε μαζί, δεν είμαστε στην Αθήνα. Σε διάφορες εκδηλώσεις. Ήταν αυθεντικά γεμάτη συνέστηση και οι άνθρωποι που σε γνώριζαν και είχαν πολύ αγαπητικά συναισθήματα για σένα, ναι. Θέλω να τα επιβεβαιώσω με αυτή τη μεγάλη αγκαλιά. Καμιά φορά λέει πως η αφή μας δίνει βεβαιότητες. Μίλησα για τους ανθρώπους με χαμηλή όραση ή με ολική απώλεια όρασης. Πολλές φορές. Και εμείς που βλέπουμε, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Θα πούμε γνωστικά, πάντοτε μωρέ, τα κλειδιά μου τα βάζω στη τσέπη του σακακιού μου ή το πορτοφόλι μου. Όμως, αν δεν τα πιάσουμε, δεν θα μας δοθεί αυτή η βεβαιότητα ότι ρε παιδί μου, α, εντάξει, είναι πράγματι εκεί και ξαφνικά θα ηρεμήσουμε, θα πέσει η κορτιζόλη στον οργανισμό μας και θα έρθουμε σε ένα λειτουργικό επίπεδο. Η αφή είναι η κορονίδα όλων των αισθήσεων. Είναι η κορονίδα γιατί εγκαθιδρύεται πάρα πολύ, πολύ νωρίς στη ζωή μας, στην ευρική μας ζωή. Χαράζει λοιπόν τις ρίζες μας, είμαστε προγραμματισμένοι άνθρωποι για αγκαλιές. Και γι' αυτό και προ-κορονοϊού εποχή οι άνθρωποι ήθελαν να έχουν τη βεβαιότητα της αγάπης σου και ήθελαν όλο αυτό το αγκάλιασμα, αυτή την τεράστια μαμά αγκαλιά που τη λέω εγώ. Δεν θέλω να φανώ ότι είμαι ρατσίστρια και δεν εννοώ την αγκαλιά του μπαμπά. Μπαμπά, μαμά αγκαλιά, δεν θέλω αυτή τη μεγάλη αγκαλιά, την αγκαλιά αρκούδα να πω εγώ. Αλλά, αυτό δεν χρειάζεται σε μένα, αγκαλιά αρκούδα, πες το. Όχι, αλήμον, δεν το λέω αυτό. Η αγκαλιά αρκούδα έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους. Είναι αυτή η πραγματική ζεστή αγκαλιά. Σου στέλνω μια μεγάλη ζεστή διαδικτυακή αγκαλιά. Λαχταράω να σε αγκαλιάσω από κοντά και σένα και όλους τους φίλους. Αμήν και πότε, Παναία μου, να τελειώσει αυτή η δοκιμασία, να τελειώσει αυτή η πανδημία και να μπορούμε να αγγιχτούμε και να αγκαλιαστούμε ελεύθερα, αγαπητικά, σεβαστικά με τους ανθρώπους που αγαπάμε και με τους ανθρώπους που έχουμε ψυχική σύνδεση. Γιατί όντως, όπως πολύ επιστημονικά, πολύ τεκμηριωμένα μας εξήγησες απόψε, η αφή, η καλή αφή, το καλό άγγιγμα είναι τροφή της ψυχής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα μου. Και εγώ καλό ευχαριστώ πράδυ. Πάρα πολύ, Θέκλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σας.